Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την πρώτη ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας, όπου είναι μια εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία, κάποια ιστορικά στοιχεία, ο νόμος του Μουρ και οι μεγάλες υπολογιστικές προκλήσεις. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στην κυριαρχία των παράλληλων υπολογιστών, η παράθεση ιστορικών στοιχείων και η κατανόηση γενικότερα του σκοπού του μαθήματος. Ο βασικός στόχος του μαθήματος, τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού τμήματος, είναι η υπέρβαση από τον ακολουθιακό τρόπο σκέψης σε έναν τρόπο σκέψης με όρους και συνθήκες παραλίας. Μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα που έχουμε μάθει να κάνουμε ως τώρα είναι συριακά. Στα προηγούμενα εξάμεινα λοιπόν, οι φοιτητές ασχολήθηκαν μόνο με συριακό προγραμματισμό και γενικότερα ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί συριακά. Σκέφτεται, θα κάνω αυτό, μετά το άλλο, μετά κάτι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτόν τον τρόπο σκέψης, από τον ακολουθιακό ή συριακό τρόπο σκέψης και να μεταβούμε σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο της παραλίας. Τα προγράμματα που θα γράφουμε στο εργαστήριο θα μοιάζουν με τα συριακά. Δηλαδή, πάλι σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα θα υπάρχει το listing του προγράμματος, αλλά σε αντίθεση με τη συριακά δεν σημαίνει ότι θα εκτελείται κάθε φορά με έναν τρόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που θα εκτελούν αυτό εδώ το κομμάτι κώδικα, και αυτό θα έχει ως συνέπεια πολλές φορές να δυσκολευόμαστε να βρούμε πού οφείλεται η δυσλειτουργία του προγράμματος. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε στόχο να σκεφτόμαστε παράλληλα. Έτσι λοιπόν, στην παραδοσιακή συριακή εκτέλεση ενός αλγορίθμου έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το εκφράζουμε σε μια γλώσσα προγραμματισμού, για παράδειγμα στην C, η οποία με ένα compiler δημιουργεί τις εντολές assembly. Στη συνέχεια αυτές οι εντολές εισάγονται μία προς μία στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας, το CPU, όπου και εκτελούνται. Αυτή είναι η συριακή εκτέλεση. Αρχικά λοιπόν το λογισμικό γράφονταν για συριακή επεξεργασία. Δηλαδή προγραμματίζονταν με τις εξής παραδοχές. Εκτέλεση σε ένα κεντρικό υπολογιστικό πυρήνα, Central Processing Unit. Ο αλγόριθμος αποτελείται από διακεκριμένες σειρές από εντολές. Η εκτέλεση των εντολών είναι συριακή και εκτελείται μόνο μία εντολή σε κάποια χρονική στιγμή. Στις δεκαετίες 70, 80 και 90 ακόμα, πίστευαν ότι ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ένας υπερυπολογιστής που να έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, παρά να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ μικροί επεξεργαστές. Μάλιστα, ένας σημαντικός επιστήμονας και ερευνητής, ο Seymour Cray, ιδρυτής της μεγάλης εταιρείας που υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας και ονομάζεται Cray Supercomputers, είχε πει κάποτε, αν ήθελες να οργώσεις ένα χωράφι, τι θα προτιμούσες, δύο μεγάλα βόδια ή χίλια κοτόπουλα? Βέβαια, το μέλλον έδειξε την απάντηση που ήταν διαφορετική από αυτή που περίμενε. Η απάντηση ήταν ότι θα επέλεγε κάποιος τα κοτόπουλα, 1024 κοτόπουλα παρά δύο βόδια. Και αυτό για λόγους κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι λοιπόν, τα μεγαθύρια των προηγούμενων δεκαετιών που ήταν οι υπερυπολογιστές σταμάτησαν να κατασκευάζονται και πια έχουμε πάρα πολλούς μικρούς υπολογιστές, οι οποίοι όμως συνδέονται μεταξύ τους
και ενεργούν συνεργατικά για την επίλυση του ίδιου παράλληλου προβλήματος. Αυτό έγινε για θέμα κατανάλωσης ενέργειας. Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε πολλούς μικρούς υπολογιστές παρά σε κάποιους μεγάλους. Ο νόμος του Μουρ. Ο Gordon Moore, συνιδρυτής της Intel, είχε πει στη δεκαετία του 60. Ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα chip διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Αυτό ισχύει και σήμερα. Συνεχίζουμε λοιπόν να αυξάνουμε τον αριθμό του τρανζίστορ σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και βέβαια αυτό σημαίνει ότι περίπου στο 2020 θα βρισκόμαστε στα όρια των ατόμων της επιτρεπόμενης πυκνότητας κατανάλωσης ισχύως της τεχνολογίας CMOS. Και βέβαια το ελάχιστο μέγεθος του τρανζίστορ θα έχει ως συνέπεια να εμφανίζονται κβαντομηχανικά φαινόμενα όπως η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg. Εν τούτης όμως, για την ώρα συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των τρανζίστορ. Και βλέπουμε λοιπόν στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι χρονολογίες, στον κατακόρυφο σε λογαριθμική κλίμακα ο αριθμός των τρανζίστορ. Έχουμε μπει σε καταστάσεις, πια οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν τρισεκατομμύρια τρανζίστορ πια. Ασύλληπτα νούμερα. Ακολουθούντας λοιπόν τον νόμο του Μουρ, τα προβλήματα της διάχυσης θερμότητας μετατρέπουν τους υπολογιστές σε εξελιγμένα κλιματιστικά μηχανήματα. Και αυτό είχε ως συνέπεια λοιπόν στις αρχές του 2000 να αναγνωριστεί το πρόβλημα και έτσι λοιπόν το 2005 να αρχίσουν να παράγονται επεξεργαστές που πια λειτουργούσαν σε χαμηλότερες συχνότητες αλλά είχαν περισσότερους επεξεργαστικούς πυρήνες. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν να κατασκευάζονται ακόμα πιο γρήγοροι επεξεργαστές γιατί όπως και τα εμπορικά πλοία μπορούν να πάνε πιο γρήγορα αλλά απαιτούν πολύ περισσότερη ενέργεια για να το κάνουν. Δηλαδή μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα κατά ένα βαθμό, κατά ένα παράγοντα 4π, αλλά η ενέργεια που θα πληρωθεί θα απαιτήσει 16π παραπάνω συντελεστή. Γι' αυτό λοιπόν έχουν καθιερωθεί κάποιες βέλτιστες ταχύτητες, για παράδειγμα για τα εμπορικά πλοία είναι 20-25 κόμβους, ενώ για τους επεξεργαστές είναι 2-3 GHz. Η Nvidia βέβαια υποστηρίζει ότι ο νόμος του Moore δεν ισχύει, είναι ανώφελο να προσπαθεί η Intel να επιβεβαιώσει τον νεκρό νόμο του Moore. Η λύση είναι παράλληλη επεξεργασία, γι' αυτό η Intel από τα πρώτα χρόνια τοποθετούσε παραπάνω επεξεργασίες στις κάρτες γραφικών προκειμένου να επιταχύνει τις συναρτήσεις που είχαν τις απαιτήσεις τις αντίστοιχες. Τελικά ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερους επεξεργαστές, όχι πιο γρήγορους επεξεργαστές, περισσότερους επεξεργαστές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι κάθε χρόνο έχουμε, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την αύξηση του αριθμού των τρανζίστορ, αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών πάνω στην ίδια επιφάνεια περιττήρου. Κλασική πρόταση που έχει υποθεί είναι ότι το δωρεάν γεύμα έχει ολοκληρωθεί. The free lunch is over. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής. Για πολλά χρόνια οι κατασκευαστές, οι προγραμματιστές των εφαρμογών απολάμβαναν χωρίς κανένα κόπο την αύξηση των επιδόσεων των εφαρμογών τους και αυτό γιατί υπήρχε αύξηση της συχνότητας επεξεργασίας. Δηλαδή κάποιος που είχε κατασκευάσει μια εφαρμογή για έναν επεξεργαστή στα 100 MHz, μόλις αυτός ο επεξεργαστής πει εκτελούνταν στα 500 MHz με τη νεότερη έκδοση, τότε χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως, η εφαρμογή του εκτελούνταν πιο γρήγορα. Μετά όταν έφτασε στα 1000, στο 1 GHz δηλαδή, ο επεξεργαστής, η εφαρμογή του πάλι εκτελούνταν
πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως, freelance, απολάβανε τα ωφέλη της τεχνολογίας. Αυτό πια έχει σταματήσει να υπάρχει. Πια οι προγραμματιστές δεν μπορούν να βασίζονται ότι θα έχουμε πιο γρήγορους επεξεργαστές, γιατί απλά δεν έχουμε πιο γρήγορους επεξεργαστές. Έχουμε περισσότερους επεξεργαστές. Άρα θα πρέπει ο κάθε επεξεργαστής, ο κάθε προγραμματιστής, να φροντίσει να προγραμματίζει κατάλληλα τον κώδικά του, σκεφτόμενος παράλληλα, προκειμένου να μπορέσει να κάνει το πρόγραμμά του έτοιμο να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο πυρήνα επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, απαιτείται να βελτιστοποιηθεί η παραλληλία μιας εφαρμογής για να εκτελεστεί πιο γρήγορα και πια δεν υπάρχει αύξηση της συχνότητας επεξεργασίας. Και γιατί σταμάτησε αυτή η αύξηση της συχνότητας του ρολογίου του επεξεργαστή? Γιατί είχε τα εξής αποτελέσματα. Υπήρχε αύξηση της κατανάλωσης ισχύως. Υπήρχε αύξηση της θερμοκρασίας. Είχαμε αύξηση της κατανάλωσης ισχύως, γιατί η κατανάλωση ισχύως ήταν ανάλογη όπως προς τη συχνότητα επεξεργασίας. Και όσο πιο περισσότερη ενέργεια απαιτούσε ο επεξεργαστής, τόσο περισσότερη θερμοκρασία παρήγαγε ο επεξεργαστής. Είχαμε λοιπόν αύξηση θερμοκρασίας. Με συνέβη να έχουμε μεγαλύτερη διαρροή ρεύματος σαν τρανζίστορ. Δηλαδή να έχουμε χαμένη ενέργεια. Και επειδή υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, με συνέπεια να υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα και αστοχία υλικού, λόγω για παράδειγμα ηλεκτρομετανάστευσης ηλεκτρονίων, απαιτούνταν καλύτερη ψήξη, μεγαλύτερο σύστημα ψήξης. Και όλα αυτά είχαν μεγάλη επίδραση στις φορητές συσκευές, όπου θέλαμε και μικρό όγκο να έχουν τα συστήματα αυτά και ασφαλώς να έχουν μεγάλη αυτονομία. Όλοι αυτοί λοιπόν οι λόγοι οδήγησαν στο να σταματήσει να αυξάνεται η συχνότητα του ρολογιού και να χρησιμοποιηθεί μια τιμή περίπου κοντά στα 2 kHz. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα από τον νόμο του Μουρ είναι ότι η αύξηση του αριθμού των τρανζίστορ οδηγεί σε περισσότερους πυρήνες, όχι σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Τι ονομάζουμε παράλληλη εκτέλεση ενός αλγορίθμου? Η παράλληλη επεξεργασία λοιπόν είναι η ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών υπολογιστικών πόρων για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με τις εξής παραδοχές. Εκτέλεση σε πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες. Το πρόβλημα διαιρείται σε διακεκριμένα τμήματα τα οποία μπορούν να υπολογιστούν ταυτόχρονα. Κάθε διακεκριμένο τμήμα αποτελείται από σειρές εντολών και οι εντολές από κάθε τμήμα εκτελούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικές επεξεργαστικές μονάδες. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημά μας χωρίζεται πια σε τμήματα όπου το κάθε τμήμα έχει τις δικές του εντολές, που η κάθε εντολή οδηγείται στον αντίστοιχο επεξεργαστή. Πότε κερδίζουμε με την παράλληλη εκτέλεση? Αν το πρόβλημα είναι ακολουθιακό, όσοι επεξεργαστές και να τοποθετήσουμε, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Γιατί? Αν είναι ακολουθιακό, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παράλληλη επεξεργασία. Παράδειγμα, 9 μητέρες δεν θα γεννήσουν το παιδί σε ένα μήνα. Γιατί η γέννηση ενός μωρού είναι αυστηρά ακολουθιακό θέμα. Αν όμως το πρόβλημα έχει παραλληλία, τότε θα κερδίσουμε τόσο όσο ο βαθμός παραλληλίας που υπάρχει. Άρα λοιπόν, αυτό που επιτυχάνουμε με την παράλληλη επεξεργασία είναι μια πιο γρήγορη επίλυση προβλημάτων, μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μιας εργασίας, turn around time, καλύτερη ανταπόκριση των διαλογικών εργασιών, καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο, δηλαδή είτε να έχουμε μεγαλύτερη ανάλυση στα μοντέλα ή να χρησιμοποιούνται πιο εξειδικευμένα και πιο λεπτομερή. Πού βρίσκονται οι επεξεργαστές? Οι πολλαπλοί επεξεργαστές μπορεί να βρίσκονται είτε στον ίδιο υπολογιστή, δηλαδή στο ίδιο motherboard,
να έχουμε πολλαπλούς πυρήνες ακόμα και στο ίδιο system on chip, στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα, στο ίδιο τσιπάκι, είτε να έχουμε σε διαφορετικές τοποθεσίες στο ίδιο motherboard όμως. Οι πολλαπλοί επεξεργαστικοί πυρήνες μπορούν να ανήκουν και σε διαφορετικούς υπολογιστές, όπου συνδέονται όμως με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης. Και ασφαλώς βέβαια μπορεί να υπάρχει και μια εγκριτική κατάσταση, δηλαδή να έχουμε και υπολογιστές που έχουν πολλαπλούς πυρήνες στο ίδιο motherboard, στον ίδιο υπολογιστή, οι οποίοι συνδέονται με άλλους υπολογιστές με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο ορισμός της παράλληλης επεξεργασίας λοιπόν από το encyclopedia.com είναι ότι η παράλληλη επεξεργασία είναι η ταυτόχρονη εκτέλεση δύο ή περισσότερων τμήματων του ίδιου προγράμματος υπολογιστή σε ταχύτητες πολύ καλύτερες από αυτές που θα υπήρχαν αν υπήρχε ένας συμβατικός υπολογιστής. Τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων της παράλληλης επεξεργασίας είναι ότι το πρόβλημα μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν παράλληλα. Κάθε χρονική στιγμή μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα πολλαπλές εντολές και το πρόβλημα επιλύονται σε μικρότερο χρόνο αν εκτελεστούν παράλληλα παρά αν εκτελεστούν σε ένα επεξεργαστή. Η παράλληλη επεξεργασία δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη φύση. Στο σύμπαν όλα είναι παράλληλα. Δηλαδή γίνονται παράλληλες ενέργειες που εντάσσονται μέσα στην ίδια ακολουθία. Για παράδειγμα, οι σχηματισμοί γαλαξιών, οι κινήσεις των πλανητών, καιρικά φαινόμενα, το κυκλοφοριακό, οι τεκτονικές κινήσεις, γραμμές παραγωγής εργοστασίων, διόδια, όλα αυτά είναι παράλληλες λειτουργίες του ίδιου θέματος, της ίδιας διεργασίας. Έτσι λοιπόν, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πού χρησιμοποιούνται τα συστήματα παράλληλης επεξεργασίας? Χρησιμοποιούνται για αριθμητική προσομοίωση επιστημονικών εφαρμογών, για παράδειγμα στην κβατοχημία, στη στατιστική μηχανική και τη σχετιστική φυσική, κοσμολογία, αστροφυσική, δεδομένα από δορυφόρους, προσομοίωση ρευστών, σχεδιασμός υλικών, βιολογία, φαρμακολογία, γενετική μηχανική, ιατρική και πολλά άλλα. Δηλαδή, όπου υπάρχει ανάγκη για επεξεργασία πάρα πολλών δεδομένων σε όσο το δυνατόν πιο γρήγορο χρονικό διάστημα. Η αριθμητική προσομοίωση απαιτεί την παράλληλη επεξεργασία ακόμα και σε ταινίες όπου, ή σε παιχνίδια όπου δεν υπάρχει άλλη λύση. Για παράδειγμα, σε μια ταινία όπως της Pixar ή Up του 2009 θέλανε να δημιουργήσουν μια σκηνή όπου ένα σπίτι ανυψώνεται με μπαλόνια με ήλιο. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να τα σχεδιάσει αυτά τα μπαλόνια, αλλά δεν ήξεραν πώς να τα προσομοιώσουν. Και η πολυπλοκότητα ήταν νήσο τετράγωνο, αδύνατη με την κλασική απεικόνηση και χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση με τους νόμους του Νεύτωνα, δηλαδή με παράλληλο προγραμματισμό, και μέσα σε ένα έτος μπόρεσαν να προσομοιώσουν την κίνηση του κάθε μπαλονιού από τα 10.000 μπαλόνια ξεχωριστά, πώς μπόρεσε και κινήθηκε μέσα στο χώρο. Μάλιστα, το μοντέλο αυτό που είχαν δημιουργήσει ήταν τόσο αληθοφανές, όπου όποιος έχει δει την ταινία βλέπει σε κάποια στιγμή που ανυψώνονται τα μπαλόνια, κάποια μπαλόνια κόβονται από το νήμα και φεύγουν μόνα τους ελεύθερα. Και οι ίδιοι προγραμματιστές είπαν ότι αυτό δεν είναι κάτι που το κάνανε σκεμμένα αυτοί οι ίδιοι, αλλά το ίδιο το μοντέλο έδειξε ότι υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση σε εκείνο το μπαλόνι που κόπηκε μόνο του. Κάτι που ασφαλώς δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να το φανταστεί. Άρα λοιπόν, η παράλληλη επεξεργασία χρησιμοποιείται παντού, εκτός από τα κλασικά προβλήματα και σε ταινίες, αλλά ακόμα και σε παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, τα massive multiplayer online games, όπου χιλιάδες ή ενδεχομένως και εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο συνδέονται πάνω στο ίδιο παιχνίδι
που παρέχει εικονικούς κόσμους και μπορούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν ασφαλώς απαιτεί παράλληλη επεξεργασία, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα με έναν υπολογιστή να γίνει κάτι τέτοιο. Απαιτούνται δεκάδες ή και εκατοντάδες υπολογιστές και χιλιάδες επεξεργασίες, να μην πω, συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε ένα κατανεμμένο δίκτυο που επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους και μπορούν και διατηρούν αυτή την ισορροπία στον εικονικό αυτό κόσμο. Και βέβαια ανταποκρίνονται άμεσα σε ό,τι και να κάνει ο κάθε χρήστης. Γιατί πλέον εκτεί λοιπόν η παράλληλη επεξεργασία? Γιατί έχουμε μείωση του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης. Όσο πιο πολύ υπολογιστική πόρη είναι διαθέσιμη, τόσο αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και ίσως και το συνολικό κόστος του έργου. Αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα που είναι τόσο δύσκολο και πολύπλοκο να αντιμετωπιστούν, που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανατεθούν σε ένα μόνο υπολογιστή, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια για τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις. Και ασφαλώς παροχή ταυτόχρονων υπηρεσιών. Πολλοί χρήστες που απαιτούν ταυτόχρονη πρόσβαση σε κοινές υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση από το σύστημα. Εδώ, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε τις πλατφόρμες Google και Bing, όπου εκατομμύρια χρήστες το δευτερόλεπτο κάνουν αιτήματα αναζήτησης στο παγκόσμιο ιστό και θα πρέπει να δοθεί απάντηση σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν απαιτεί χιλιάδες και εκατομμύρια υπολογιστές από πίσω που να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι μεγάλες λοιπόν σύγχρονες προκλήσεις ορίστηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 1980 ως εξής, ότι μια μεγάλη πρόκληση είναι ένα πρόβλημα στην επιστήμη ή στη μηχανική που έχει πολλές εφαρμογές και των οποίων η επίλυσή τους θα ήταν προσιτή λοιπόν με τη χρήση μεγάλης υπολογιστικής δύναμης. Για παράδειγμα, υπολογισμοί των ρευστών, η κατασκευή νέων υλικών με την προσομοίωση των δομών των ηλεκτρονίων, η μοντελοποίηση της δυναμικής του πλάσματος για ενέργεια στην quantum χρωμοδυναμική και θεωρία της ύλης, μοντελοποίηση και συμβολική υπολογισμή. Έτσι λοιπόν, η σειριακή επεξεργασία είναι πια παρελθόν. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε έναν εύκολα έναν επεξεργαστή που αποτελείται από έναν μόνο πυρήνα. Πια οι περισσότεροι επεξεργαστές που πουλούνται έχουν πολλαπλούς πυρήνες. Βέβαια, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να προμηθευτεί επεξεργαστή, έναν απλό επεξεργαστή με ένα μόνο πυρήνα, μόνο που θα χρησιμοποιηθεί σε απλές εφαρμογές και κυρίως σε κάποιες π.χ. εφαρμογές που αποτελούν ένα μικροελεκτή ή ένα πολύ χαμηλού κόστους υπολογιστικό σύστημα. Η ταχύτητα λοιπόν εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μετακινούν τα ηλεκτρόνια μέσα από τους διάβλους, η οποία έχει φτάσει στα οριά της. Η βελτίωση των επεξεργαστών μέσω μείωσης της τεχνολογίας δεν είναι δυνατή, έχει φτάσει σε ελάχιστα επίπεδα, πια είμαστε σε κάποια νανόμετρα, και είναι πολύ πιο οικονομικό να κατασκευάσει ένα σύστημα με πολλούς επεξεργαστές παρά ένα σύστημα μονού επεξεργαστή για την ίδια απόδοση και κατανάλωση ισχύως. Βέβαια, παράλληλη επεξεργασία υπήρχε και στους σειριακούς επεξεργαστές, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, δηλαδή πολλαπλές μονάδες εκτέλεση πράξεων, διασωληνωμένες εντολές, hyperthreading, υπερνημάτωση και άλλες τεχνολογίες για την επίτευξη ψευδοπαραλληλίας. Η επιτυχία της παραλληλοποίησης είναι η κατανόηση του τμήματος που μπορεί να είναι αποτελεσματικός παραλληλισμός, γνώση της σχεδίας και υλοποίησης καλών και παράλληλων υλοποιήσεων, διαίρεση του προβλήματος σε υποπροβλήματα και παράλληλη εκτέλεση αυτών. Ας δούμε λοιπόν κάποια ιστορικά στοιχεία για την παράλληλη επεξεργασία. Η έννοια της παράλληλης επεξεργασίας εκφράστηκε αρχικά από τον Ευκλήδη.
είναι δυνατόν γεγονότα να συμβαίνουν στο ίδιο χώρο το ένα μετά το άλλο μέσα στον χρόνο ή είναι δυνατόν τα γεγονότα να συμβαίνουν στον ίδιο χρόνο μέσα σε διαφορετικούς χώρους. Η παράλληλη βέβαια επεξεργασία διατυπώθηκε σε επιστημονική δημοσίευση το 1840 από τον Charles Babbage που έγραψε συγκεκριμένα «Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής αρκετών αποτελεσμάτων ταυτόχρονα». Οι πρώτοι παράλληλοι υπολογιστές ήταν ο Solomon και ο Iliac. Ο Iliac, ο οποίος κατασκευάστηκε το 65-76, είχε 256 διανυσματικούς επεξεργαστές και χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να κατασκευαστεί. Με συνέπεια, όταν πια ολοκληρώθηκε, είχε σχεδόν πια ξεπεραστεί. Η αρχική εκτίμηση ήταν 8 εκατομμύρια δολάρια, με τελικά να διαψευθεί αυτή η εκτίμηση και να έχει ένα τελικό κόστος 31 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η πιο γρήγορη παράλληλη μηχανή έως το 1981. Και ασφαλώς βέβαια καταλάβανε τεράστιους χώρους. Στις επόμενες δεκαετίες υπήρξε η μηχανή το CMMP, όπου είχε 16 επεξεργαστές PDP-11 με τοπική μνήμη 8 kB και 25 bit διευθύνσεις. Η απόδοση αυξήθηκε ταχύτερα με βασικές αρχιτεκτονικές προόδους όπως κρυφή μνήμη, bit παράλληλη μνήμη, διάβλη, διαφυλωμένη μνήμη, διασωλήνωση, πολλαπλές λειτουργικές μονάδες, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Χρειαζόμαστε λοιπόν τρόπους και τεχνικές για να αυξήσουμε την υπολογιστική ισχύ. Υπάρχει μια διαρκής ανάγκη συνεχώς αυξανόμενων υπολογιστικών απαιτήσεων ή με απλά λόγια, η υπολογιστική ισχύ ποτέ δεν είναι αρκετή για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν υπολογιστή με έναν μόνο επεξεργαστή και που να έχει κύκλο εκτέλεση 0,001 νοσεκών λόγω φυσικών περιορισμών όπως είδαμε σε προηγούμενη διάλεξη, αλλά μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν υπολογιστή με 1000 επεξεργαστές που ο κάθε επεξεργαστής έχει χρόνο εκτέλεσης 1 νανοσεκόν. Δηλαδή στο τέλος έχουμε τις ίδιες επιδόσεις. Άρα λοιπόν ξεπερνάμε τους φυσικούς περιορισμούς με τη χρήση των παράλληλων αρχιτεκτονικών. Η αύξηση των επιδόσεων στους ακολουθιακά συστήματα είχε γίνει π.χ. με το instruction prefetching, την προμετάκληση των εντολών, δηλαδή εντολές να έρχονται μέσα στον επεξεργαστή προτού ακόμα χρησιμοποιηθούν. Το instruction reordering, δηλαδή να αλλάξει η σειρά των εντολών ώστε να μπορέσουν να εκτελεστούν αυτές όπου δεν έχουν εξαρτήσεις και δεν είναι μπλοκαρισμένες, δεν περιμένουν κάτι άλλο. Η χρήση των pipeline functional units, δηλαδή των μονάδων, των λειτουργικών μονάδων με τη χρήση της διασωλήνωσης. Branch prediction, δηλαδή με τη χρήση τεχνικών πρόγνωσης διακλαδώσεων, ώστε να μειώνεται το penalty σε περίπτωση διακλάδωσης σε μία διασωλήνωση. Με το functional unit allocation, δηλαδή να υπάρχουν λειτουργικές μονάδες που ένας χρονοδρομολογητής κάθε φορά αποφασίζει ποιες εντολές θα εκτελεστούν σε ποια λειτουργική μονάδα. Η χρήση των superscalar επεξεργαστών, δηλαδή επεξεργαστές που έχουν πολλαπλές λειτουργικές μονάδες και επιτρέπουν την πιο γρήγορη παραγωγή αποτελεσμάτων. Hyperthreading, υπερνημάτωση, δηλαδή την μετατροπή ενός επεξεργαστή ως ένα εικονικό δεύτερο επεξεργαστή, προκειμένου να έχουμε νήματα και όταν ένα νήμα κολλάει να χρησιμοποιείται ένα άλλο νήμα. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν περισσότερο και πιο πολύπλοκο υλικό και γι' αυτό κάθε φορά που είχαμε νέο υλικό διαθέσιμο εξαιτίας του νόμου του Μουρ και των τεχνολογικών προόδων χρησιμοποιούνταν σε αυτές εδώ τις τεχνικές. Βέβαια, οι τεχνικές αυτές έχουν φτάσει στο όριό τους και έτσι τα νέα τρανζίστορ που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε
σε κάθε γενιά επεξεργαστών διατίθονται για την παραγωγή περισσότερων επεξεργαστικών πυρήνων. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μικρότερη ταχύτητα και πολυπλοκότητα, αλλά με πολλούς πυρήνες, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ένα γράφημα εδώ πέρα, όπου στον έναν άξονα είναι η ταχύτητα και στον άλλο είναι ο αριθμός των πυρήνων. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα το 4 μας δείχνει την απόδοση, δηλαδή υπάρχει εδώ αυτό που ονομάζεται μια γραμμή Παρέτο, όπου βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε έναν επεξεργαστή, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ή μπορούμε να έχουμε τέσσερις επεξεργαστές με πολύ χαμηλή ταχύτητα ή δύο επεξεργαστές με μεσαία ταχύτητα. Σε όλες τις περιπτώσεις θα έχουμε την ίδια απόδοση, εφόσον βέβαια το πρόβλημα είναι παραλληλοποιήσιμο. Γιατί αν δεν είναι παραλληλοποιήσιμο το πρόβλημα, τότε σημαίνει ότι πάντα θα εκτελείται σε έναν μόνο επεξεργαστή, άρα η ταχύτητα του προβλήματος θα εξαρτάται κάθε φορά από την ταχύτητα του ενός επεξεργαστή. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι απαιτείται η παραλληλοποίηση των εφαρμογών. Όμως η χρήση της παράλληλης επεξεργασίας δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να υπάρχει αύξηση των επιδόσεων, για παράδειγμα προβλήματα επικοινωνίας και συγχρονισμού στα δίκτυα διασύνδεσης, στον έλεγχο των ταυτόχρονων αναφορών στην κοινή μνήμη ή συσκευές που είναι πρόβλημα συνάφειας μνήμης, στον τρόπο ανάθεσης των προγραμμάτων στις μονάδες επεξεργασίας CPU allocation, στον τρόπο περιγραφής των παράλληλων προγραμμάτων, στη διαδικασία ανάπτυσης και συντήρησης λογισμικού για παράλληλους υπολογιστές, τεχνικές σχεδιασμοί παράλληλων αλγορίθμων και ούτω καθεξής. Και τα προβλήματα βέβαια συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε προβλήματα διαχείρισης μνήμης, memory allocation, memory placement, τοπολογία του δικτύου διασύνδεσης, interconnection network, θέματα ανοχής σε σφάλματα, fault tolerance και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα στην παράλληλη επεξεργασία είναι το λογισμικό, γιατί είναι η βέλτιστη και αποδοτική χρήση της παράλληλης επεξεργασίας απαιτεί τη σωστή συγγραφή του κώδικα, ώστε να μπορεί να κλιμακωθεί και να παραλληλοποιηθεί, κάτι που θα το αναπτύξουμε βέβαια σε επόμενες διαλέξεις. Αν το λογισμικό δεν έχει δημιουργηθεί στοχεύοντας την παράλληλη επεξεργασία, τότε οι επιδόσεις του συστήματος που το εκτελεί θα είναι ίδιες ή χειρότερες ακόμα, είτε υπάρχει ένας κόμβος επεξεργασίας είτε 10.000 κόμβοι. Και αναφέρω εδώ πέρα μπορεί να είναι ακόμα και χειρότερες αυτές οι επιδόσεις, γιατί υπάρχει η επιβάρηση λόγω της επικοινωνίας. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι φοιτητές παραλληλοποιούν ένα πρόβλημα και βλέπουν ότι ο χρόνος εκτέλεσης είναι πολύ μεγαλύτερος από το σηριακό. Ασφαλώς έχουν κάνει κάτι λάθος, γιατί η παράλληλη επεξεργασία πάντα πρέπει να οδηγεί σε χαμηλότερο χρόνο εκτέλεσης. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι τόσο εύκολη η παραλληλοποίηση όσο η προσθήκη ενός ακόμα υπολογιστή. Και αυτό οφείλεται στην υφή και στο είδος του προβλήματος. Για παράδειγμα, κάποια προβλήματα όπως η αναζήτηση του Google Search έχουν ένα φυσικό παραλληλισμό, κάτι όμως που είναι σε ελάχιστες περιπτώσεις, γιατί σε όλες τις άλλες απαιτείται πολλή δουλειά. Τα επίπεδα της παράλληλης επεξεργασίας λοιπόν είναι τα εξής. Μπορεί κάτι να παραλληλοποιηθεί σε επίπεδο εργασίας, σε job level, μεταξύ εργασιών, μεταξύ των φάσεων μιας εργασίας και το καθεξής. Μπορεί να παραλληλοποιηθεί σε επίπεδο προγράμματος, μεταξύ των τμήματων ή εντός βρόχων επανάληψης. Σε επίπεδο εντολής, μεταξύ των φάσεων εκτέλεσης μιας εντολής. Σε επίπεδο αριθμητικής και διαδικού ψηφίου, μεταξύ των στοιχείων λοιπόν μιας ενισματικής πράξης ή εντός των λογικών κυκλωμάτων. Τα επίπεδα όλα αυτά διαφέρουν στο μέγεθος της μονάδας διαιρετότητας. Δηλαδή υπάρχουν εξής κατηγορίες. Είτε να έχουμε μεγάλη μονάδα διαιρετότητας, δηλαδή coarse grain, μεγάλη μονάδα εννοείται, ας πούμε, για παράδειγμα, μία ολόκληρη συνάρτηση εκτελείται σε άλλον επεξεργαστή και μία άλλη συνάρτηση σε άλλον επεξεργαστή. Έχουν πολύ μεγάλη μονάδα διαιρετότητας. Ή μικρή μονάδα διαιρετότητας, ας πούμε, ένα στοιχείο από ένα πίνακα εκτελείται σε ένα επεξεργάζεται σε έναν επεξεργαστή, ενώ ένα στοιχείο από άλλο πίνακα βρίσκεται σε άλλον επεξεργαστή. Άρα αυτό είναι μικρή μονάδα διαιρετότητας. Και να έχουμε βέβαια ενδιάμεσες καταστάσεις υβριδικές. Στα επίπεδα της παράλληλης επεξεργασίας λοιπόν και επικοινωνίας
έχουμε ότι η διαιρετότητα συνδέεται με το ποσό της επικοινωνίας ανάμεσα στους επεξεργαστικούς κόμβους. Έχουμε λοιπόν μια ασθενή σύζευξη παράλληλα συστήματα, δηλαδή συστήματα που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις επικοινωνίας και ενδεχομένως τα συστήματα που απαρτίζουν αυτό το παράλληλο υπολογιστή μπορούν να ανήκουν ακόμα και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, αφού δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα ασθενή, η ασθενή σύζευξη κυρίως χρησιμοποιείται σε κατανεμημένα συστήματα. Έχουμε και τα συστήματα ισχυρής σύζευξης, tightly coupled, όπου απαιτείται συνεχώς επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς τους κόμβους και ασφαλώς η επικοινωνία πρέπει να γίνεται μέσα με ένα μέσο υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης, ας πούμε ένα gigabit ή ένα οπτικό δίκτυο, και συνήθως το βλέπουμε στα παράλληλα συστήματα που είναι είτε στο ίδιο στην ίδια πλακέτα, κεντρική πλακέτα επεξεργασίας, είτε συνδεδεμένα μεταξύ τους με αποκλειστικούς διάβλους. Οι υποδομές των παράλληλων επεξεργασιών βρίσκονται σπίτι μας ήδη. Όλοι θα έχουμε έναν επεξεργαστή Intel, AMD ή μια κάρτα γραφικών Nvidia, όπου αποτελείται από πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες. Υπάρχει μια λίστα, μια παγκόσμια λίστα που καταγράφονται οι πρώτοι 500 πιο γρήγοροι υπολογιστές σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη λίστα που είχα σημειώσει το 2010, βλέπουμε ότι υπάρχουν επεξεργαστές που έχουν, υπάρχουν υπερσυστήματα που έχουν 19.000 κόμβους, όπου οι κόμβοι αποτελούνται από πυρήνες, συνήθως π.χ. 12 πυρήνες, 16 GB RAM Nano, 300 TB memory, ή π.χ. ένα άλλο σύστημα αποτελείται από 120.000 επεξεργαστικούς πυρήνες. Και βλέπουμε στη λίστα του 2010 ότι ήταν το Jaguar το πρώτο σύστημα που είχε, ήταν το Cray XT5 Xe, που αποτελούνταν από επεξεργαστές Opteron 6-Core των 2,6 GHz. Ασφαλώς, κάθε εξάμηνο αυτή η λίστα αυτή αλλάζει. Και αυτό έχει ως συνέπεια συνεχώς να έχουμε νέες μηχανές εδώ πέρα σε αυτή τη λίστα ή να έχουμε υπολογιστές που προστίθονται νέοι πυρήνες για να ξανααποκτήσουν το προβάδισμα που έχουν. Πού βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη λίστα των 500 υπολογιστών? Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ένα υπερυπολογιστικό κέντρο. Έχει δημιουργηθεί βέβαια το 2010 το Hellas HPC από εταιρείες και πανεπιστήμια, το οποίο έχει πολλούς στόχους σχετικά με το HPC. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι η εκπόνηση μιας χρηματοοικονομικής μελέτης για την αγορά και κατάσταση ενός υπερυπολογιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Προς το παρόν διοργανώνονται κάποια συνέδρια και υπάρχει και αυτή η σελίδα. Βέβαια, το κόστος καταρχήν κατασκευής ενός υπερυπολογιστικού συστήματος είναι τεράστιο. Γιατί λέμε, ας πούμε, 120.000 επεξεργαστές. Δηλαδή θέλει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να γίνει ένα τέτοιο σύστημα, και όχι μόνο αυτό. Το κόστος συντήρησης, το ρεύμα που απαιτεί ένα τέτοιο σύστημα, είναι και αυτό τεράστιο, γιατί ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί συνήθως κάποια μεγαβάτ ενέργειας, 10-20 μεγαβάτ ενέργειας. Άρα λοιπόν, στα οικονομικά της Ελλάδος δεν αντέχει προς το παρόν η δημιουργία και η χρήση ενός τέτοιου υπερυπολογιστή, το οποίο βέβαια κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να αλλάξει. Στο δεύτερο συνέδριο Hellas HPC που γίνει το 2010 είχε παρουσιαστεί η στρατηγική του Hellas HPC, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και επιλεγμένες εφαρμογές από ερευνητικές ομάδες και είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ βέβαια για να τα δει κάποιος από αυτά. Εκτός βέβαια από το Hellas HPC υπάρχει και το PRAISE, το Partnership for Advanced Computing in Europe, που αφαιρά ερευνητές από χώρες της Ευρώπης, δηλαδή παρέχουν πρόσβαση σε
υπολογιστική ισχύ που, βρίσκεται, που έχει διατεθεί από διάφορες χώρες. Υπάρχουν ανοιχτές προκλήσεις για προτάσεις για τη χρήση λοιπόν του IBM BlueJean Zhajen, που είναι το πέμπτο στη λίστα στη Γερμανία, και μπορεί κάποιος ερευνητής από την Ευρώπη να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό εδώ πέρα. Και ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όποιος θέλει, να αιτείται υπολογιστική ισχύ σε αυτή εδώ πέρα την, την ομάδα, το Praise. Η παράλληλη επεξεργαστία μερικές φορές συνδέεται και με την υπολογιστική πλέγματος. Δηλαδή, το grid αποτελείται από υπολογιστές που όλοι έχουν ένα πρόγραμμα πελάτη που επιτελούν και συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μόνο που αυτοί οι πελάτες, οι υπολογιστές, είναι διασπαρμένοι σε διάφορα σημεία του κόσμου. Αυτό λοιπόν είναι το πλέγμα. Μέσω του ίντερνετ μπορούν και επικοινωνούν οι υπολογιστές αυτοί, που ο καθένας έχει τελείως, έχει χωριστά χαρακτηριστικά από τους άλλους υπολογιστές, αλλά συνεργάζονται για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Έτσι λοιπόν αυτό είναι η υπολογιστική πλέγματος, δηλαδή ένα σύστημα από ανώμιους και γεωγραφικά κατανεμημένους αυτόνομους υπολογιστές, το οποίο όμως εμφανίζεται στον τελικό χρήση σαν ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, με στόχο την κοινή χρήση των υπολογιστικών πόρων με χρήση ενδιάμεσου λογισμικού, και επιτρέπει τη συνεργασία εργαστηρίων υπολογιστών, πανεπιστημία και εταιρείες για επεξεργαστική ισχύ, για αποθηκευτικό χώρο και ούτω καθεξής. Στο μάθημα αυτό κοιτάμε τα παράλληλα και κατανεμένα συστήματα. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποια τα διαφορετικά? Η ομοιότητα είναι λοιπόν ότι και στα δύο, και στα κατανεμένα και στα παράλληλα, υπάρχουν πολλαπλοί επεξεργαστικοί πυρήνες που επικοινωνούν μεταξύ τους για την επίλυση ενός προβλήματος. Η διαφορά βέβαια είναι ότι οι παράλληλοι επεξεργαστικοί πυρήνες στα παράλληλα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ενώ στα κατανεμημένα βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις, ίσως και σε άλλη ήπειρο, όπως ας πούμε στην υπολογιστική πλέγματος. Η μνήμη στα παράλληλα συστήματα δίνει σχεδόν ίδιους χρόνους πρόσβασης από κάθε πυρήνα, δίνει μια ευκολία στο συγχρονισμό μέσω κοινής μνήμης και επιβάρυνση βέβαια λόγω κορεσμού του διάβλου κοινής μνήμης. Ενώ στα κατανεμημένα συστήματα υπάρχει μια δυσκολία στο συγχρονισμό, απαιτείται λοιπόν ανταλλαγή μηνυμάτων, αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που μπορούν να προσπερανούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μείωση του χρόνου πρόσβασης αφού δεν χρειάζεται πια διαιτησία. Στην Ελλάδα έχουμε το Hellas Grid, δηλαδή διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν δώσει τις υποδομές τους σε ένα κοινό grid που ονομάζεται Hellas Grid και επιτρέπει λοιπόν κάποιος ερευνητής να χρησιμοποιήσει αυτήν την υποδομή για να εκτελέσει κάποιο έργο. Το οποίο συνολικά υπάρχουν 768 κόμβοι, 30 TB storage και 60 TB tape library. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες εικόνες από το Hellas Grid στην Ισαβέλα, το rack με τους υπολογιστές που διατίθεται, και η έννοια του Grid Computing δημιουργήθηκε στο CERN, στο Large Hadron Collider, LHC, όπου είναι το γνωστό πείραμα με τις συγκρούσεις πρωτονίων για την ανείχνευση, όπως λένε, του σωματιδίου του Θεού, του μποζονίου του Higgs, και τα δεδομένα που δημιουργούνται είναι 15 πεταμπάιτ το χρόνο. Οπότε υπήρχαν τόσα πολλά δεδομένα και ασφαλώς υπάρχει ανάγκη για επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Ας οπτικοποιήσουμε αυτά τα 15 petabyte. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν τα τοποθετούσαμε σε CD το ένα πάνω στο άλλο, σε ένα χρόνο θα είχαμε τη δημιουργία μιας στήλης 20 χιλιομέτρων. Ενώ να σκεφτούμε ότι το Concorde πετάει στα 15 χιλιόμετρα και το Mount Blanc είναι στα 4,8 χιλιόμετρα ύψος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο ψηλά φτάνουν αυτά τα δεδομένα, πόσα πολλά δεδομένα είναι. Άρα λοιπόν 15 petabyte an year είναι 10 στην 10 events το χρόνο, άρα έχουμε 10 στην 3 batch interactive users και 20 εκατομμύρια CD το χρόνο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το EGEE, που είναι ένα αναπτυξιακό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία πλέγματος στην Ευρώπη. Είναι διαθέσιμη στην επιστημονική κοινότητα, όπως είπαμε, παρέχει 202 sites, 30.000 επεξεργαστές και 12.500 TB δεδομένων.
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Grid? Χρειάζεται καταρχήν να υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό, με μια απομακρυσμένη σύνδεση σε Linux, με μια ταυτότητα που έχει αποκτήσει ο χρήστης και βέβαια η επιστημονική ομάδα που διαθέτει τους υπολογιστικούς πόρους. Οι εργασίες λοιπόν περιγράφονται στη γλώσσα περιγραφής εργασίας, Job Description Language, όπου χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά της εργασίας και διάφορες απαιτήσεις που θέλουμε να ικανοποιούνται για την εκτέλεση εργασίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις λαμβάνουν υπόψη το VMS για την έβρεση του βέλτου CE στο οποίο θα εκτελεστεί η εργασία μας. Παράδειγμα GDL είναι αυτό εδώ πέρα. Στα πλαίσια του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος παράλληλα κατανεμένα συστήματα υπάρχει ειδική εργαστηριακή άσκηση που χρησιμοποιεί αυτές τις έννοιες και ο κάθε φοιτητής αποκτάει μία ταυτότητα χρήσης στο Hellas Grid όπου και εκτελεί κάποιες εργασίες πάνω σε αυτό. Στη ροή λοιπόν εργασίας στο Grid ο χρήστης συνδέεται σε ένα σταθμό εργασίας όπου κάνει υποβολή της εργασίας. Η υποβολή της εργασίας πηγαίνει σε ένα σύστημα που γίνεται η χρονοδρομολόγησή της, η δέσμευση πόρων, η εκτέλεση και στο τέλος έρχονται τα αποτελέσματα πίσω στο χρήστη. Η παράλληλη λοιπόν επεξεργασία μέσω ίντερνετ και μέσω grid υπάρχει διαθέσιμη από πολλές κοινότητες. Για παράδειγμα υπάρχει το Folding at Home από τη σχετική σελίδα του Stanford όπου οι χρήστες από το ίντερνετ εθελοντικά εγκαθιστούν μια εφαρμογή στον υπολογιστή τους η οποία αφιερώνει τους idle χρόνους του υπολογιστή τους για να κατανοήσουμε την ορθή και λαθασμένη αναδίπλωση των πρωτεϊνών και τις σχετιζόμενες με αυτές ασθένειες. Ένα παρόμοιο project είναι το SetEye at Home από το Berkeley όπου χρησιμοποιείται η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ από οποιοδήποτε ίντερνετ χρήστη που έχει εγκαταστήσει στο σχετικό πρόγραμμα με σκοπό να δωρήσει επεξεργαστική ισχύ σε αυτό το project που ψάχνει να βρει νέους πολιτισμούς. Υπάρχει λοιπόν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Boeing για εθελοντικό υπολογισμό και υπολογισμό πλέγματος με πολλά άλλα παραδείγματα. Ασφαλώς διάφορες κοινότητες και οργανισμοί προσπαθούν να πείσουν τους ερευνητές να μάθουν και να γίνουν καλύτεροι στην παράλληλη επεξεργασία. Γι' αυτό κατά διαστήματα γίνονται διαγωνισμοί. Για παράδειγμα, η Intel κατά διαστήματα κάνει διαγωνισμούς. Είχε κάνει διαγωνισμό το 2011, το 2012 και ούτω καθεξής, όπου δίνει ασφαλώς πρόσβαση σε κάποια υπερσυστήματα που έχουν εκεί πέρα, όπως το Main Core, και σου δίνει τον αλγόριθμο που πρέπει να παρελοποιήσει κάποιος. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ενότητα.